σημαίνει αποφυγή της συζήτησης επί ενός ζητήματος που ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία και αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο της κρίσης, της διαπλοκής και της διαφθοράς που έφερε την Ελλάδα σήμερα στην κατάσταση στην οποία είμαστε, να προσπαθεί να σηκωθεί στα πόδια της, να ξαναστήσει την παραγωγή της, να ξαναστήσει την οικονομία της και να συνομιλεί ως εισάξιος μέσα στην Ευρώπη. Δεν νομίζουμε ότι αποτελεί επίλυση το να φεύγει κάποιο από τη συζήτηση. Αντιθέτως, η αποχώρηση για μας σημαίνει ενοχή. Διότι πρέπει κάποιος να έχει να κρύψει κάτι, αν δεν θέλει να συζητάει επί του προκειμένου που είναι θα καθαρίσει το πολιτικό σύστημα, θα υπάρχει αξιοπιστία στην Ελλάδα, θα μπορούμε να μένουμε στον τόπο μας και να συνομιλούμε με τους Ευρωπαίους και τις άλλες χώρες με όρθιο το κεφάλι και καθαρό το μέτωπο. Διότι μέχρι τώρα η συμμετοχή πολιτικών παραγόντων και η διαπλοκή της πολιτικής εξουσίας σε λίστες φοροδιαφυγής, σε Panama Papers και σε όλα τα υπόλοιπα κρυφά αλλά και φανερά συμβόλαια δεν περιποιούν τιμή για τη χώρα μας. Και παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, μέσω του Προεδρείου, καλούμε έστω και τώρα την αντιπολίτευση να έρθει στη συζήτηση αυτή. Διότι από χθες είχαμε καταθέσει την πρόταση να γίνει αυτή η συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Και θέλουμε να έρθουν να συζητήσουμε. Και θέλω να το απευθύνω και στους υπόλοιπους εκπροσώπους των κομμάτων. Να μας φέρουν εδώ, στην Ελληνική Βουλή, έναν ο οποίος μπορεί να καλύφθηκε από τις διατάξεις αυτής της κυβέρνησης. Διότι το να εξαπολύουν κατηγορίες ότι κάποιον θέλαμε να καλύψουμε, μάλλον αποδεικνύουν δεν έχουν τίποτα συγκεκριμένο να πούν για την αποκατάσταση αξιοπιστίας του ελληνικού πολιτικού δυναμικού. Μία περίπτωση να έρθει εδώ στο Κοινοβούλιο και εμείς δεσμευόμαστε να τη συζητήσουμε, ένας να καλύφθηκε από την δικιά μας ρύθμιση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Διότι αυτό που κανένας δεν τολμάει να πει είναι ότι μέχρι τώρα είχαμε κατ' επίφαση προστασία. Γιατί δεν είχαμε πραγματική προστασία, διότι υπήρχαν πολιτικά πρόσωπα που είχαν χρησιμοποιήσει παραθυράκι με συμμετοχή σε ευρωπαϊκές εταιρείες και είχαν ξεφύγει από τον έλεγχο του πόθεν έσχες και συμμετείχαν σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Εμείς λοιπόν που ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε πρώτα απ' όλα το έλασον που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, να συμφωνήσουμε και να εφαρμόσουμε όσα και η διεθνής καταπολέμηση διαφθοράς μας έχει δώσει ως πρόταση. Και ερχόμαστε σήμερα να επεκτείνουμε τη συζήτηση σε όλα αυτά που ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό, να μην υπάρχει συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε εταιρείες του εξωτερικού, καλούμε να γίνεται συζήτηση επί του συγκεκριμένου. Και αυτό το απευθύνω και προς τον συνάδελφο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Να μας πείτε εδώ έναν, ο οποίος καλύπτεται. Διότι ούτε η προηγούμενη διάταξη είχε αναδρομική ισχύ και το έχουμε ξεκαθαρίσει και να μην μπλέκουμε με νομική στην κατερτύπια, αλλά και η διάταξη που ψηφίσαμε κανέναν δεν καλύπτει και η σημερινή επίσης επεκτείνει την προστασία. Διότι δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να εκμεταλλευτεί ούτε το ενδιάμεσο μεταξύ των διατάξεων και με βάση νομικό έλεγχο τον οποίο έχουμε κάνει. Κύριε Πρόεδρε, παραμένω επί της διαδικασίας. Πρέπει να σεβαστούμε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Να σεβαστούμε όλοι την εντολή των Ελλήνων πολιτών. Η συζήτηση θα γίνεται μέσα στο Κοινοβούλιο, μπροστά στους Έλληνες πολίτες, όχι με ξύλινους και ψεύτικους τίτλους σε εφημερίδες που κάνουν προπαγάνδα του χειρίστου είδους, μέσα εδώ. Μία περίπτωση που να έχει καλύψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολιτικό πρόσωπο που να έχει καλυφθεί. Ένας επιχειρηματίας. Εδώ εμείς λέμε. Όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Όλοι τίμοι. Η Ελλάδα θα είναι τίμη από εδώ και μπρος και προκομμένη. Σας ευχαριστώ πολύ.